Να σου πω, από το Survivor, εσύ βγήκε σχετικά νωρίς σε σχέση με τα παιδιά που είδαμε τώρα στα πλάνα. Λόγω προβλήματος υγείας, έχεις ξεπεράσει τα θέματα που σου άφησε? Έχει ξεπεραστεί το θέμα. Έχω γυρίσει και στα φυσιολογικά κιλά μου, έχω γυρίσει και στο φυσιολογικό ύπνο μου. Αλλά ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να μου βγει το αυτοάνοσο. Δηλαδή είχα ήδη βγάλει 2-3 σπυράκια, γιατί είναι θέμα. Γίνομαι κάποιο άτελο πάντων. Δεν το γνωρίζαμε. Ναι. Οπότε όταν είχα γυρίσει στην Ελλάδα, είχα δει ήδη 2-3 τα οποία τα πρόλαβα, γιατί είναι θέμα ψυχολογική ηρεμία και να μην είμαι μπροστά και στον ήλιο πάρα πολύ. Okay. Αυτό το είχε πει, ότι παιδιά, εγώ έχω αυτό το αυτοάνοσο και ενδεχομένω αν δεν εξελιχθεί καλά, θα σα ζητήσω να φύγω? Κοιτάξτε, και ήταν κάτι που το ήξεραν? Αυτό το αυτοάνοσο δεν το είχα ενημερώσει τόσο πολύ. Το είχα πει σε πολύ συγκεκριμένα άτομα στην παραγωγή, από την άποψη ότι βγαίνει υπό πάρα πολύ έντονη πίεση. Και δεν περίμενα ότι ήταν τόσο έντονη πίεση. Σωματική πίεση ή ψυχολογική? Σωματική κατά κύριο. Σωματική και μετά ψυχολογική, γιατί επηρεάστηκε η ψυχολογία από αυτό. Και επιδεινώνει και ο ήλιος, μας είπε, στην κατάσταση. Ακριβώς αυτό. Και είναι δερματικό? Είναι δερματικό, είναι ψωρίας, να σου το πω ξεκάθαρα. Okay. Αυτά είναι ψωρίας, η οποία έχει ένα δικό τη ιδιαίτερο τρόπο. Γίνομαι πουάς όλο το σώμα, δεν είναι μόνο αγκώνες. Πότε το έβγαλες πρώτη φορά? 15 χρονών. Σε πίεση στο σχολείο, στην εφηβεία? Τότε ξεκίνησα να δουλεύω και με το modeling και είχα και το σχολείο, οπότε κάπως από μόνο το βγήκε. Επειδή είναι αυτοάνοσο, δεν ξέρεις πότε θα σου κάνει κλικ ο εγκέφαλος. Πάντως είναι εντυπωσιακό, γιατί ακούσουμε, ναι. Δεν φαίνεται. Και δεν το ξέραμε, είναι η πρώτη φορά νομίζω που το λέει κάτι. Είναι η πρώτη φορά, όντως, που δεν ξέρω, νιώσα μια άνεση. Αυτό έχει ύφεση και ξέρετε, όχι, έξαρση, να το πούμε, παιδιά, γιατί τα νέα κορίτσια, δηλαδή όταν βλέπεις μια κούκλα σαν την Κάτια που έχει πετύχει τόσα πράγματα και το μοιράζεται με τον κόσμο, επειδή πολλά κορίτσια και αγόρια το περνάνε, τους δίνει και κουράγιο αυτή η εκπομπή. Έχει να κάνει το επάγγελμά της με την ομορφιά. Την εικόνα. Για 6 μήνες όφα από τη δουλειά, γιατί έχω φύγει. Είχα γυρίσει από την Ινδία, τότε είχα και αυξομοίωση τα κιλά πάλι. Στα 15 λες, όταν σου πρώτο. Όχι, στα 18 με 19 περίπου, όταν γύρισα 6 μήνες. Άρα αυτό περιοδικά εμφανίστηκε αυτό, και εξαφανίστηκε ανάλογα. Αυτό, πίεση, ακριβώς. Και είχα γίνει πουά. Τέλειο. Εντάξει, έχασες αυτό το ξέρεις. Έχασες δουλειές. Ναι. Ήμουνα περίπου για ένα εξάμηνο off, γιατί είχα παντού στίγματα λευκά. Γιατί είχα μαυρίσει, οπότε είχε βγει αυτό, είχε μετά εξασθενήσει με τις κρέμες που έβαζα. Εγώ κρατάω το θετικό ότι δεν έχει σταματήσει ποτέ, ότι πάντα κυνηγά τα όνειρά σου. Σε ένα κορίτσι που δεν. Ακίνητο. Τρέχω γρήγορα. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, έχει το ένα project, το φέρνει σε πέρα, πα στο επόμενο και ξέρει, δεν σταματά ποτέ. Και εμένα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες. Επιστρέφουμε, έχουμε να πούμε κι άλλα.